Θα σχολιάσουμε τώρα όλη την πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο με τον σύμβουλο έκδοσης του πρώτου θέματος, τον συνάδελφό μου, τον Στέφανο Τζανάκη. Στέφανε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Φίλιππε. Βλέπω εδώ το θέμα που έχετε βάλει στο site για το χθεσινό debate, το σχέδιο της Χάρης που έφερε τη νίκη στο debate. Πώς το είδες εσύ? Όντως νίκησε, αυτή η αίσθηση υπάρχει από παντού. Ναι, είναι παγκόσμια η αίσθηση, ναι. Και μάλιστα κάποιοι αναρωτιούνται μήπως είναι στημένο όλο αυτό, μήπως υπάρχει ένα παγκόσμιο σύστημα το οποίο προσπαθεί να χτυπήσει τον Τραμπ, ναι, και να προβάλλει την κυρία Χάρης. Αλλά να υπενθυμίσω και εγώ από την πλευρά μου ότι όταν είχε γίνει το debate μεταξύ Τραμπ και Biden, κανένα παγκόσμιο σύστημα δεν είχε... Ναι, τότε ήταν παγκόσμια αίσθηση ότι κέρδισε ο Τραμπ. Δεν υπήρχε... Ακριβώς. Οπότε... Άρα λοιπόν θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι κάτι τέτοιο συνέβη σήμερα τα ξημερώματα, ότι όντως κέρδισε η κυρία Χάρης. Άλλωστε υπάρχουν και δημοσκοπήσεις. Σωστό. Που έχουν βγει, ότι... και οι οποίες... Δείχνουν ακριβώς αυτό. Τώρα δεν ξέρω σε πόσο μεγάλο βαθμό θα επηρεάσει την ψήφο στις 5 Νοεμβρίου, αλλά θα παίξει ένα ρόλο οπωσδήποτε. Εντάξει, νομίζω ότι πριν από 2 μήνες δεν είχε κανείς αμφιβολία ότι ο επόμενος πρόεδρος θα ήταν ο Τραμπ. Yeah. Τώρα νομίζω ότι αν δεν υπάρχει ένα προβάδισμα της κυρίας Χάρης, αν μη τι άλλο ξεκινάμε από μηδενική βάση για να μην είμαστε, να μην προσπαθούμε, yeah, να κάνουμε εκτιμήσεις για μια πολιτική σκηνή όπως η αμερικανική, η οποία έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Και να σου θυμίσω ότι όλα παίζονται σε 6-7 πολιτικές, για τις οποίες εμείς από εδώ δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή εικόνα. Mm. Οπότε πάμε σε αυτά που έχουμε καθαρή εικόνα εμείς από εδώ, Στέφανε. Πάμε στην Κουμουνδούρου πρώτα. Τι βλέπεις εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ? Σε αυτά έχουμε καθαρή εικόνα. Κοίταξε. Πρέπει να σου πω ότι συμμετείχα στην κάλυψη της Κεντρικής Επιτροπής εδώ από το site του πρώτου θέματος και πραγματικά ζήσαμε στιγμές που νομίζω κανένας δεν τις έχει ζήσει σε καμία άλλη χώρα. Πρέπει να είναι πρωτοφανές αυτό που συνέβη. Δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο στα χρονικά. Και πραγματικά ήταν κάποιες στιγμές που έλεγες, μα δεν μπορεί, δηλαδή δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι πολιτικός τέλεχος. Άκουγες δηλαδή την πρωτομιλία του κυρίου Κασελάκη και έλεγες, okay, και τώρα θα παίξουν ξύλο προφανώς. Θέλω να πω ότι ήταν έτσι μοναδικό αυτό που συνέβη. Ξέρεις, συνήθως όταν υπάρχουν τέτοιες τόσο σκληρές αντιπαραθέσεις στα κόμματα, συνήθως βγαίνει κάτι καλό. Δηλαδή, να σου θυμίσω κάτι που έχεις ζήσει και εσύ. Θυμάσαι, ας πούμε, το συνέδριο του 1996 με Σιμίτη Τσοχατζόπουλο, τότε που διεκδικούσαν και οι δύο την Προεδρία του. Με πολύ σκληρή αντιπαράθεση, όχι αστεία. Ήτανε... Ναι, εκεί είχε πέσει και ο λίγο ξύλο, αν θυμάσαι. Ναι, όχι πολύ, βέβαια. Δεν είχε γίνει κάτι το, βέβαια, το θυμάμαι, πολύ έντονο, αλλά είχαμε φοβερές αντιπαραθέσεις. Εδώ έχουμε μια φοβερή αντιπαράθεση, μια υπαρξιακή, θα έλεγε, ανέσχεια. Έχει ένα υπαρξιακό χαρακτήρα πια η αντιπαράθεση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου όμως η προοπτική για όλες τις πλευρές είναι αδιέξοδη. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος κατά τα φαινόμενα θα επιχειρήσει να επανακαταλάβει την προεδρία του κόμματος. Επικρατές, θεωρείς αυτό το σενάριο δηλαδή, όχι θα πάει σε δικό του κόμμα? Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, ναι, και το έχουμε γράψει από την πρώτη στιγμή, yeah, ότι οι δρόμοι, εφόσον ο κύριος Κασελάκης, το περιβάλλον του μάλλον, διαβεβαιώνει ότι δεν έχει σκοπό να αποχωρήσει, δεν έχει σκοπό να φύγει από την πολιτική. Οι δρόμοι είναι δύο. Ο ένας είναι να επιχειρήσει να ξαναπάρει το ΣΥΡΙΖΑ και ο δεύτερος δρόμος είναι να φτιάξει ένα δικό του κόμμα με όλες τις δυσκολίες βέβαια που κάτι τέτοιο σημαίνει, έτσι. Δεν θα είναι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος προφανώς, ναι, που θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο, αλλά είναι φανερό ότι αυτό έχει πολύ μεγάλες... Βέβαια, να πούμε, Στέφανε, ότι είναι ο πρώτος πρόεδρος
στην Ελλάδα σίγουρα, νομίζω και μπορεί και σε όλη την Ευρώπη, που με πρόταση Μομφής εκπίπτει το αξιώματός του. Δεν έχει πάει προηγούμενο. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει και σε άλλες Υπήρους. Α, και σε Υπήρους λες εσύ. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Λέω, ναι. Η Ευρώπη. Είναι ο πλανήτης ολόκληρος. Ναι, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά αυτά που συνέβησαν αυτούς τους 11 μήνες στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης δεν έχουν ξανασυμβεί πουθενά. Έτσι. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια γυλαροτραγωδία πολύ μεγάλων διαστάσεων. Ακριβώς. Σου έλεγα λοιπόν ότι και ο κύριος Κασελάκης είναι μπροστά σε αδιέξοδο. Μπορεί ο πατέρας του να λέει ότι δεν είναι απερχόμενος, είναι ανερχόμενος. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, αν εμφανιστεί και πάλι το κοινό που τον ψήφισε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τον έκανε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα είναι ένας πρόεδρος σε ένα κόμμα που πραγματικά θα έχει αδειάσει. Δηλαδή όταν παίρνει η αντιπολίτευση 163 από τους 295 ψήφους της Κεντρικής Επιτροπής, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν θέση σε ένα ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Κασελάκη την επόμενη μέρα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, οι ίδιοι άνθρωποι που έριξαν τον κύριο Κασελάκη, που τον κατέστησαν έκτοτο, αυτή τη στιγμή δεν έχουν έναν αυτονόητο υποψήφιο. Γίνονται δηλαδή συζητήσεις. Ακούς το όνομα του κυρίου Φάμελου, ακούω ότι πιέζεται η κυρία Γεροβασίλη, η οποία προηγουμένως σε όλους τους τόνους έλεγε ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για κάτι τέτοιο. Υπάρχει ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος κανείς δεν γνωρίζει ποια είναι η απήχησή του στο κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, διότι οι 134.000 σταυροί που πήρε στην πανελλαδική ψηφοφορία για να βγει ευρωβουλευτής, δεν νομίζω ότι μπορούν αυτομάτως να μεταφραστούν σε προτίμηση για την ηγεσία του κόμματος. Αλλιώς ψηφίζει ένας άνθρωος έναν ευρωβουλευτή. Και αλλιώς ψηφίζει για πρόεδρο κόμματος. Τον πρόεδρο ενός κόμματος. Άρα λοιπόν και αυτή η ομάδα που δεν είναι καθόλου μικρή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι επίσης μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί μέχρι τα τέλη. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, όπως το περιγράφει Στέφανε, ο Αλέξης Τσίπρας υπάρχει. Ο Αλέξης Τσίπρας διαμηνεί σε όλους τους τόνους ότι δεν ανακατεύεται. Ότι δεν θέλει να ανακατευτεί. Είναι προφανές ότι τα στελέχη που πρόσκειται στον κύριο Τσίπρα πρωτοστάτησαν στην αποπομπή του κύριου Κασελάκη, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι στόχο έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας. Ενδεχομένως ο στόχος να είναι να ξαναπάρει το κόμμα, η ομάδα του κύριου Τσίπρα με κάποιον από τους υποψηφίους, αλλά και αυτό έχει πολλές δυσκολίες. Και σίγουρα από αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι αν συμβεί αυτό, προϊονίζεται και την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα με τον ένα ή με τον άλλο ρόλο στον χώρο αυτό, ενώ στην καθημερινή λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Από την άλλη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι καθώς θα οδεύουμε προς την εκλογή της νέας ηγεσίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα συνεχίσουν να βγαίνουν δημοσκοπήσεις. Και έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία αν θα καταφέρει να συγκρατηθεί στα σημερινά ποσοστά οδεύοντας προς την εκλογή ηγεσίας, καθώς, και νομίζω ότι αυτό είναι ευνόητο που θα πω, όταν οι ψηφοφόροι βλέπουν να συμβαίνει κάτι τέτοιο όπως αυτό που συμβαίνει τώρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι η αποστασιοποίηση είναι μάλλον αυτονόητη. Okay. Άρα λοιπόν θα αυξάνονται τα προβλήματα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς θα περνά ο χρόνος και θα οδεύουμε προς την εκλογή νέας ηγεσίας. Θέλω και την εκτίμησή σου για το ποιο θα είναι το δίδυμο στο ΠΑΣΟΚ, το δίδυμο του δεύτερου γύρου. Ναι, αυτό, ξέρεις, οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν πάντα τις απαντήσεις, ούτε οι στοιχηματικές εταιρείες. Κοίταξε να δεις, τι έχουμε μέχρι στιγμής, τι ξέρουμε στην πραγματικότητα. Ξέρουμε τι έχει κάνει ο κάθε υποψήφιος προκειμένου να επισημοποιήσει την υποψηφιότητά του.
Τι είδαμε λοιπόν, είδαμε ότι ο νυν πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε τις υπογραφές της μεγάλης πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής και πάνω από 24.000 υπογραφές μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι μια πραγματική επίδειξη δύναμης, έτσι. Ας μην ξεχνάμε, ο κ. Ανδρουλάκης, αν θυμάμαι καλά, 100.000 ψήφους είχε πάρει όταν εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το 2021. Αλλά έχω την εντύπωση πως αυτή τη φορά θα πάμε σε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή από τις 270.000 που είχαμε δει. Καταρχήν, οι υπογραφές που συγκέντρωσαν και οι έξι υποψήφοι ξεπερνούν τις 62.000. Για τις υποψηφιότητες, λέω. Ναι. Βεβαίως. Και βάλε και τις 5.000 κρυφές υπογραφές του κυρίου Κανελάκη. Του κυρίου Κανελάκη, όπως είπε ο Γιώργος. Οπότε έχουμε και αυτές, ναι. Ναι. Λοιπόν, λέω ότι σε αυτή την φάση, σου θυμίζω, είχαμε 270.000 το 2021. Ναι. Άρα ήμασταν τότε σχεδόν 2 χρόνια μετά την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Είχε πολύ μεγάλη υπεροχή στο πολιτικό στερέωμα ο κύριος Μητσοτάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρούσε τις δυνάμεις του. Το ΠΑΣΟΚ ήταν στην τρίτη θέση, στριμωγμένο, και όλοι είχαν το ερώτημα αν θα γίνει δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ σε μια επόμενη φάση. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι έσπευσαν 270.000 άνθρωποι να πάνε. Τι έχουμε σήμερα, εν έτη 2024, έχουμε την Νέα Δημοκρατία να υφίσταται την αυτονόητη φθορά του κόμματος εξουσίας. Έχει συμπληρώσει πάνω από 5 χρόνια στην διακυβέρνηση και συνεχίζει. Και από την άλλη έχουμε την εξαχύλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ψηφίσει Μητσοτάκη και τώρα και σε αυτές τις εκλογές και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές, στις διπλές πέρυσι κλπ, οι οποίοι αναζητούν μια εναλλακτική λύση πια για το, όχι για το άμεσο μέλλον, αλλά για το μεσοπρόθεσμο διάστημα. Και από την άλλη υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων οι οποίοι είχαν επιλέξει το ΣΥΡΙΖΑ τα αρκετά τελευταία. Και ενδεχομένως να γυρίσουν, λες. Οι οποίοι τώρα είναι στον αέρα και επίσης αναζητούν μια διέξοδο. Νομίζω ότι αυτό, αν μη τι άλλο, εγγυάται ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα δίδυμο Ανδρουλάκη Δούκα ή Δούκα Ανδρουλάκη, αναλόγως την δημοσκόπηση που διαβάζεις. Όμως βλέπεις ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ κοντά στα ποσοστά του δεύτερου, την κυρία Διαμαντοπούλου, και πολύ κοντά στην κυρία Γερουλάνο. Άρα λοιπόν δεν τίθεται αυτή τη στιγμή θέμα δίπολου. Νομίζω ότι υπάρχουν υποψηφιότητες οι οποίες έχουν πολλά κοινά στοιχεία και ενδεχομένως πηγαίνοντας, οδεύοντας προς την 6η Οκτωβρίου, κάποιοι από τους υποψηφίους θα καταφέρουν να κερδίσουν από τον ομογάλακτο ή τον σχεδόν ομογάλακτο στην υποψήφιο. Μάλιστα. Αυτό για μένα δείχνει πολύ απλά ότι η κούρσα είναι ανοιχτή για 4 τουλάχιστον υποψηφίους.